Κούλης Αποστολίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Καλησπέρα Νίκο. Τι κάνουμε? Καλησπέρα σε όλους. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, εντάξει, κανονικά. Μπράβο. Η πρώτη βέβαια ερώτηση από εσάς προς εσάς είναι αν πιστεύετε ότι αυτό το μάτς γυρίζει, η πρόκριση γυρίζει, πώς το βλέπετε? Πιστεύω ότι είναι δυνατό να γυρίσει. Πιστεύω ότι είναι δυνατό να γυρίσει και δεν σου κρύβω ότι έχω και μία αισιοδοξία ότι εύκολα ή δύσκολα θα το περάσουμε. Ναι. Έτσι όπως είδατε δηλαδή τις ομάδες χθες εννοείται, έτσι είναι? Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι και κάποια άλλα γεγονότα. Ναι. Δηλαδή κάποια άλλα στοιχεία. Καταρχά η ομάδα πήγε αρκετά καλά εχθές. Πήγε πολύ καλά. Ναι. Πάτησε πολύ καλά στο γήπεδο. Αλλά της έλειψε η τύχη που χρειάζεται ναι. σε τέτοια παιχνίδια. Σωστό. Τώρα, νομίζω ότι μέσα στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, θα υπέχει και κάποια άλλα πλεονεκτήματα ο ΠΑΟΚ εκτός από αυτό το καλό παιχνίδι που έκανε χθες. Πρώτα απ' όλα θα είναι μέσα στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα σου. Ψυχολογικά επιδράει αυτό όσο και αν είναι άδειο το γήπεδο. Δεύτερον, θα έχεις κατά πάσα πιθανότητα δύο παίκτες καινούριους σε δύο θέσεις οι οποίες λίγο ή πολύ έλειψαν εχθές. Δεν τις είχαμε τη θέση του σεντερφόρ, του καθαρού σεντερφόρ και τη θέση του καθαρού ας πούμε δεξιού φουλμπακ, βέβαια. Κρέσπο. Ο Κρέσπο έκανε πολύ φιλότιμη προσπάθεια, ήταν πολύ καλός αμυντικά κυρίως, αλλά εκεί χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Ναι. Οπότε και αν η τύχη ή ξέρω εγώ η μπάλα θα κάνει τα κέφια λιγάκι έτσι ισοδύναμα εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μας έκανε τα κέφια χθες. Νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες μας να το ξεπεράσουμε. Κύριε Αποστολίδη, ένα θέμα το οποίο εγώ το παρατήρησα και θέλω να μου πείτε αν και εσείς το είδατε, είναι το γεγονός ότι μετά το 80, στα τελευταία 10, 13 λεπτά, 12, που κράτησε μόλις 2 λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής, στα τελευταία αυτά 12, 13, 14 λεπτά, 78 μπορεί να ήταν, ο ΠΑΟΚ τους έπαιζε μονότερμα, δηλαδή από πλευράς φυσικής κατάστασης, φάνηκε ότι είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ από τους Ρώσους. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και επίσης θέλω να συμπληρώσω λέγοντας ότι πιστεύετε ότι στην Τούμπα την άλλη Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ, με κάποιους αρκετούς βαθμούς Κελσίου παραπάνω από αυτούς που χτες έπαιξαν οι δύο ομάδες, δεν θα είναι και ένα όπλο για τον ΠΑΟΚ αυτό που έμαθε να παίζει σε αυτές τις θερμοκρασίες, ενώ οι Ρώσοι όχι? Και αυτό θα είναι. Απλά το πρώτο που ανάφερες όσον αφορά το ότι υπήρξε κόπωση στη ρωσική ομάδα, αυτό είναι γεγονός. Και αυτό έγινε γιατί νομίζω ότι η ρώσικη ομάδα φάνηκε πάρα πολύ καλή μεσοεπιθετικά. Είχε και καλούς παίκτες και γύριζε την πάρα πολύ ωραία με συνδυασμούς. Αλλά μεσοαμυντικά και κυρίως στο κέντρο της άμυνας νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ευάλωτη και πάρα πολύ έτσι... να μην πω άσχημη, να πω ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι εάν μέσα στην Τούμπα φυσιολογικά τους πρεσάρεις, ειδικότερα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, και έχεις και ένα σεντερφόρ ο οποίος είναι σεντερφορίσιο σεντερφόρ, που παίζει στην περιοχή, εκτελεί από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Ο Τσόλακ. Ο Τσόλακ, ναι. Νομίζω ότι θα είναι διαφορετική εικόνα. Δηλαδή θα δούμε άλλο ΠΑΟΚ, λέτε. Άλλο ΠΑΟΚ, λέτε. Περιττό να πω, δεν το λέω διότι το θεωρώ αυτονόητο, ότι η ψυχολογία και η διάθεση και το, ας πούμε, το αλκοολίκι των ποδοσφαιριστών θα το βγάλουν όλο στην Τούμπα, γιατί είναι μια ευκαιρία στις, που σε βάζει πλέον σε άλλη κατηγορία ποδοσφαίρου, βέβαια. Εάν το ξεπεράσεις. Και οικονομικά και από πλευρά στάτου και όπω θέλει. Ανεβάζει και το δικό σου το κασέ, σαν παίχτη. 100% όλα τα πάντα. Είναι, νομίζω είναι γνωστά αυτά το τι κάνει το να συμμετέχει μια ομάδα σε ομίλου του Champions League και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ναι, δεν υπάρχει. Επομένως, νομίζω ότι εκτός αν πάνε πάρα πολύ στραβά τα πράγματα,
πιστεύω, αισιοδοξώ ότι θα το ξεπεράσουμε εύκολα ή δύσκολα. Τώρα κοιτάξτε να πω κάτι. Εσείς ήσασταν στέλεχος της πολύ μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ, της δεκαετίας του 70, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, δεκαετία του 70. Δεν αφισβητείτε αυτό. Μην το πάμε τώρα. Όχι, άλλο ήταν μεγάλη ομάδα τότε, ήταν μεγάλη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Πρόσεξε, δεν αντιλέγω, αλλά εκεί ήταν οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες ήσασταν. Δηλαδή έχει διαφορά. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Αλλιώς, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ας πούμε ο παίχτης ο τότε, ο Αποστολίδης ήταν σήμερα εδώ, δεν θα ήθελε ο Κούλης Αποστολίδης να μπει μέσα και να πάει στην πασαρέλα του Champions League? Δηλαδή δεν θα σκιζότανε, που λέει ο λόγος, να πω την έκφραση που χρησιμοποιούμε την ποδοσφαιρική πολλές φορές, για να είναι ο καλύτερος παίχτης και να τα δώσει όλα σε ένα μάτς, 90 λεπτά είναι. Όλα είναι 90 λεπτά, τέλος, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάω. Ο Κούλης Αποστολίδης και όποιος Κούλης Αποστολίδης θα το ήθελε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα μέλος του ΑΣ ΠΑΟΚ τότε, ναι. Ήταν στον ΠΑΟΚ μια ζωή, ταύτισε τη ζωή του με τον ΠΑΟΚ και επομένως θα το έκανε για το ονόρε περισσότερο και για οτιδήποτε. Αυτό είναι πάγιτο σαν οικονομική, ας πούμε, ενίσχυση τότε. Τώρα, ναι, κατά μείζωνα λόγο θεωρώ ότι θα το κάνουν και πρέπει να το κάνουν, ναι, γιατί τώρα τα λεφτά, τα οικονομικά τους θα εκτιναχθούν, η ποδοσφαιρική τους χρηματιστηρική αξία θα εκτιναχθεί. Έτσι. Επομένως κατά μείζωνα λόγο θα τα δώσουν όλα σαν επαγγελματίες πλέον. Σωστό. Τώρα, έλεγα πριν σας βγάλουμε στον αέρα, η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι, και τώρα ρωτάω η αγωνία και του επιθετικού πριν το πέναλτι, και θέλω να μου πείτε εσείς που σουτάρατε και τα πέναλτι, μάλιστα ήσασταν αυτός που σουτάρατε το τελευταίο πέναλτι στο κύπελο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, χάσατε ποτέ κάποιο πέναλτι? Πώς δεν έχασε. Ωραία. Όταν χάνεις το πέναλτι, θέλω να μπω στην ψυχολογία του Πέλκα, δηλαδή στο χθεσινό παιχνίδι. Τι ψυχολογία έχει ο παίχτης εκείνη? Κοίταξε να σου πω για το πέναλτι, γιατί έγινε πολλή συζήτηση γι' αυτό. Καταρχάς το πρώτο που θα πω είναι ότι το πέναλτι ή χάνεται ή μπαίνει. Καλά, εντάξει. Ή αν θέλεις να μην βάλουμε το διαζευτικό, να βάλουμε και χάνεται και μπαίνει. Και μπαίνει. Τώρα, για μένα το θέμα έχει ως εξής. Άσχετα αν ο Δημήτρης ο Πέλκας εχθές το έχασε ή αν το έβαζε, δεν το συζητάω με αυτό το κριτήριο. Το συζητάω από την εξής σκοπιά. Πάντα σε κάθε ομάδα ο προπονητής έχει, ας πούμε, 4, 5, 6 παίκτες οι οποίοι μπορούν να βαρέσουν πέναλτι. Ναι. Και σε κάθε παιχνίδι, ανάλογα ποιοι από αυτούς είναι στον αγωνιστικό χώρο, ο προπονητής εκείνη τη στιγμή που γίνεται πέναλτι ορίζει έναν από αυτούς, ο οποίος κατά την άποψη του προπονητού έχει την καλύτερη ψυχολογία εκείνη την ημέρα ή εκείνη, ναι, την περίοδο. Ναι, ναι. Την περίοδο τη χρονική. Ακριβώς. Ναι. Εγώ παρακολουθώντας την ομάδα απ' έξω βέβαια και όχι μέσα στην καθημερινότητά της, όπως ο προπονητής, ο οποίος σαφώς και γνωρίζει πολύ καλύτερα τον καθένα μας. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ο Δημήτρης ο Πέρκας δεν ήταν στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση για να τον ορίσει να χτυπήσει το πέναλτι. Υπήρχαν τουλάχιστον δύο άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν σε καλύτερη κατάσταση ψυχολογική, γιατί το πέναλτι είναι κατά από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψυχολογία, 50 ή 60 ή 70%, ναι, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ψυχολογία. Βέβαια. Εσείς ποιο θα βάζατε δηλαδή να σουτάρει? Κοίταξε, δεν θέλω ούτε χρειάζεται να εξηγήσω τώρα γιατί πιστεύω ότι ο Δημήτρης ο Πέρκας δεν είναι και στην καλύτερη ψυχολογία, αλλά υπήρχαν άλλοι δύο παίκτες, παραδείγματος χάρη ο Ζίφκοβιτς, όχι φυσικά το ματοφύλακας, έτσι. Ναι. Ποιο σουτάρει όλα τα πέναλτι στην Μπενφίκα όταν έπαιζε. Ο Ζίφκοβιτς. Ναι. Και καλός είναι στα πέναλτι, δηλαδή είναι ένας τεχνίτης ποδοσφαιριστής, αλλά και τελευταία έχει πολύ καλή ψυχολογία στον ΠΑΟΚ, διότι με το που ήρθε ο άνθρωπος έκανε ασίστ, έκανε γκολ, έκανε παιχνίδι. Μπέρα. Δηλαδή είναι στα όπα του. Ναι. Ένας είναι αυτός. Ένας είναι αυτός. Ένας θα έλεγα ίσως πάντα, μην το ξεχνάμε, ότι μιλάω με κρίση όντας εκτός ομάδος, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είμαι κάθε μέρα εκεί. Ναι, ο προπονητής, ναι, ξέρει πολύ καλύτερα. Ναι. Ο επίσης Βαμπ. Ο οποίος, από ό,τι αν δεν κάνω λάθος, είναι παίκτης που χτυπάει πέναλτι και με επιτυχία. Ναι. Εν πάση περιπτώσει,
άσχετα που το έχασε ο Δημήτρης και να το έβαζε, ας πούμε, το γκολ κατευχήν, θα πάλι η λογική κατά την άποψή μου είναι αυτή. Τώρα, αν ο προπονητής τον όρισε τον Μπέλκα να χτυπήσει το πέναλτι και έκρινε ο προπονητής ότι αυτός έπρεπε να το χτυπήσει, πραγματικά μάλιστα ξέρει καλύτερα, διότι τον έχει κάθε μέρα, ξέρει τους παίχτες, συζητάει μαζί τους, τους βλέπει τις προπονήσεις κτλ. Εγώ αυτό που σου είπα είναι από το τι βγάζω παρακολουθώντας την ομάδα απ' έξω. Απ' έξω. Πάντως, ο Πέλκας, πέρα από το ότι χάνει το πέναλτι, μετά κάνει ένα καταπληκτικό γκολ. Αλλά όλη η ενέργεια ήταν φοβερή. Πάσα κάθετη του Γιαννούλη, γύρισμα του Ζίβκοβιτς, έτσι. Νομίζω ότι και χάρηκα πάρα πολύ που έβγαλε ο Δημήτρης το γκολ μετά, και ένα πολύ ωραίο γκολ. Γιατί αν δεν έβγαζε το γκολ, θα είχε επίπτωση, πιστεύω, στην απόδοσή του από εδώ και πέρα. Ενώ τώρα ισοφάρισε, ας πούμε, ενδεχομένως κάτι. Το έφερε βαρέως, βεβαίως. Ναι. Συζήτηση. Σε τέτοιο παιχνίδι, σε τέτοια στιγμή, το να χάσει ένα πέναλτι, που επαναλαμβάνω φυσιολογικό είναι, το να χάσει ένα πέναλτι, το έχουμε βιώσει αυτό, έτσι, προσωπικά. Το να χάσει ένα πέναλτι, σε καταρακώνει. Μιλάω για τέτοιο παιχνίδι, τέτοια περίπτωση και τέτοιο πέναλτι, έτσι, σε καταρακώνει. Ναι. Απέναντίας, αν το βάλει, σε εξυψώνει. Σωστά. Επομένως, χάρηκα πάρα πολύ που έβαλε το πρώτο πολύ ωραίο γκολ ο Δημήτρης και εν πάση περιπτώσει του έφυγε αυτό το βάρος, αυτό το άγχος. Ναι, γιατί ήταν για από εδώ και πέρα. Για από εδώ και πέρα. Τώρα, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσουμε για το Βόλος ΠΑΟΚ, γιατί μάλλον δεν ξέρουμε και πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι τον Τζόλακ και τον Ουαγκέ, τους δύο παίκτες που απέκτησε ο ΠΑΟΚ, θα τους βάλει να τους δει και να προσαρμοστούν λίγο, να μπολιαστούν στην ομάδα. Θεωρώ ναι. Θεωρώ ναι. Αυτό είναι το λογικό. Έτσι θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Μάλιστα. Άρα μπορεί να τους δούμε για πρώτη φορά. Θα είναι καλό, πολύ καλό, απαραίτητο θα έλεγα. Ναι. Πέρα από τις προπονήσεις, να τους βάλει στο παιχνίδι αυτό για να, με σκοπό εν ώψη της κράσματα, να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο να σημειώσω, ότι υπάρχει μια δήλωση του Τσόλακ, ο οποίος είπε: μη στενοχωριέστε. Λέει: εγώ θα βάλω τον γκολ στη ρεβάνς και θα προκριθούμε στους ομίλους με δικό μου γκολ. Θα χαρώ το φίλο μου. Έτσι είπε. Αυτό δήλωσε. Άρχισε, μπήκε κατευθείαν δηλαδή στο νόημα αυτός. Δεν υπάρχει. Μακάρι. Ναι, μακάρι, ναι, αυτό ακριβώς. Και κάτι όμως που πρέπει να κάτι που πρέπει να σχολιάσουμε, κύριε Αποστολίδη, είναι και η τακτική την οποία ακολουθεί φέτος ο ΠΑΟΚ by Αμπέλ Φερέιρα σε σχέση με πέρσι, δηλαδή με τους τρεις συν δύο μπροστά τους, δηλαδή τους τρεις Μιχαηλίδη, Ίγκας, Νοβαρέλα και δύο μπροστά Σβάμπ και Ελ Καντουρί, που Ελ Καντουρί είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι και καλύτερος νομίζω. Άρα λοιπόν βρήκε μια πεντάδα που την έδεσε, έχει το Γιαννούλη αριστερά, δεξιά ψάχνει τον παίχτη, πήρε τον Ουαγκέ και μετά πάμε για μπροστά, όπου με ένα σεντερφόρ νομίζω ο ΠΑΟΚ γίνεται πολύ δυνατός. Θα ήθελα λίγο μια έτσι τοποθέτηση για την αλλαγή τακτικής που πάει προς το καλύτερο φέτος. Κοίταξε, σε αυτά τα θέματα έχω μια προσέγγιση, Νίκο, την εξής, ότι τα ακούω λίγο έτσι, αν μου επιτρέψει την έκφραση, λίγο βερεσέ. Δηλαδή αυτά τα 3-5-2 και 5-3-2 και 4-2-4 και 4-4-2 και 4-3-3. Αυτά είναι το σύστημα. Σύστημα σημαίνει όταν στείνεται η ομάδα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, κατεβαίνει με ένα σύστημα. Αυτό. Ναι. Μόλις φυρίξει την έναρξη του παιχνιδιού ο διαιτητής, πάει το σύστημα και μπαίνουν οι τακτικές. Μάλιστα. Έτσι, μάλιστα. Ανάλογα με τον αντίπορο, θα ξεκινήσει σαφώς η ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γενικό τρόπο εξήματος, αλλά από εκεί πέρα η εξέλιξη του παιχνιδιού και το πώς τρέχει η μπάλα και πού πηγαίνει η μπάλα θα καθορίσει το αν θα είναι, ξέρω εγώ, 3-4-3 ή 3-4-3-3 ναι, ναι, ή 5-2 ναι, ναι, ή 11-0 μπουλούκι. Σωστό, 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 σωστό. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Εντάξει, απλώς λέω ότι επειδή υπάρχει μια τακτική πλέον με τους τρεις πίσω. Είναι γενικώς, σε γενικές γραμμές, οι τρεις αμυντικοί πίσω και οι πέντε χαφ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο, οι φούρμπακ είναι χαφ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και γίνονται χαφ. Ναι. Οι τρεις αμυντικοί πίσω είναι μια δυνατότητα που δίδεται στην ομάδα να μπορεί να παίξει λίγο πιο επιθετικά. Από εκεί πέρα όμως, αν παραδείγματος χάρη παίζει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, στην έδωση παράδειγμα, που έρχεται ο άλλος και στείνεται στην εστία, δεν θα κρατήσει τώρα τρεις αμυντικούς πίσω, ας πούμε, έτσι. Έτσι. Αν θυμάσαι πέρσι τα play-off με τον Άρη, το τελευταίο παιχνίδι εκεί πέρα, που δεν είχαν παίκτες, ήταν ένα σεντερφόρ νέο παιδάκι, ξέρω εγώ,
και καθόταν τρεις πίσω για να μαρκάρουν έναν παίχτη, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό σου λέω, αυτά είναι για μέχρι να σφυρίξει την έναρξη ο διαιτητής. Μετά αλλάζει. Από εκεί πέρα τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί. Ωραίος. Ωραία, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει τώρα για την συνέχεια του πρωταθλήματος με την παρουσία του Τσόλακ και του Ουαγγέ. Πιστεύετε θα δούμε άλλο ΠΑΟΚ? Εντάξει, δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προεξοφλήσουμε σε να πούμε μεγάλες κουβέντες, αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε κάλλιστα και είναι μια πραγματικότητα είναι ότι σε θέση center for, ιδιαίτερα με την φυγή του ΑΚΠΟΜ και με την κατάσταση που βρίσκεται ο Σβιτέρσκι τώρα, στη θέση του center for λοιπόν ήμασταν κενοί. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν παίρνουμε ένα center for ο οποίος με βάση την προϋπηρεσία του φαίνεται να είναι ένας center for ο οποίος παίζει μέσα στην περιοχή, εκτελεί, μπορεί να παίξει και στα πλάγια να πάρει βόλτα λίγο την άμυνα, να ανοίξει διαδρόμους. Φαίνεται ότι είναι ένα center for ο οποίος είναι center for. Ναι. Που τον χρειαζόμαστε τέτοιο center for. Ναι. Έτσι όπως χρειαζόμαστε και τους Σβιντέρσκι. Δεν υπάρχει καμία, γιατί υπάρχουν παιχνίδια και παιχνίδια σε μια αγωνιστική περίοδο. Ναι, μπορεί να χρειαστεί και τους Σβιντέρσκι, βεβαίως. Έτσι. Όπως επίσης, όπως εξελίχθηκε το θέμα τους τελευταίους μήνες, δεν έχουμε fullback. Δεν έχουμε από τη δεξιά πλευρά. Δεξί back half. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Άρα είναι και αυτό κάτι που το χρειαζόμαστε. Ναι. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι αυτό, σύ το γεγονός ότι οι δύο παίχτες που πήρε η ομάδα για τις θέσεις που χρειαζόμασταν είναι παίχτες που φαίνεται από την προϋπηρεσία τους να είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και να μπουν αμέσως ενδεκάδα. Θα φανεί στη διάρκεια. Και ενδεκάδα, αμέσως ενδεκαδάτη φυσιολογικά. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Και το χρειαζόμαστε αυτό. Από εκεί πέρα στη πράξη θα δείξει και η διάρκεια. Τελευταία ερώτηση, τερματοφύλακα θέλει ο ΠΑΟΚ? Κοίταξε τι να θέλει, έχει τρεις θεματοφύλακες. Εντάξει, τρεις έχει, αλλά λέμε ότι... Πόσο για... να έχει 13. Όχι 13, ένας θα φύγει μάλλον φυσιολογικά. Τρεις ο τρίτος... Εντάξει, αυτό είναι θέμα του αθλητικού διευθυντή και της ομάδας γενικότερα, οι επιλογές. Σαφώς όμως εάν φύγει ένας... Μα πας Champions League, έτσι, για Champions League. Πρέπει να πάρουν κάποιον άλλο, γιατί μια ομάδα που κάνει... Παίζει σε πολλά ταμπλό, πρέπει να έχει ναι, βέβαια. Και μιλάω για επίπεδο Champions League, κύριε Αποστολή, αν προκριθεί σε ομίλους. Αυτό λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Μακάρι να πάνε καλά την άλλη Τετάρτη. Τετάρτη είναι το παιχνίδι. Ελπίσουμε, εγώ το πιστεύω, ας ελπίσουμε ότι θα περάσουμε στο παιχνίδι, θα πάμε στο ομίλου του Champions League. Γιατί είναι, Νίκο, αν γίνει αυτό, είναι ένας καινούριος σταθμός πλέον στην πορεία της. Καταρχάς και για την πόλη είναι μεγάλη ιστορία. Για να τα λέμε όλα. Ναι, δηλαδή σκέφτεσαι. Αλλά η καντεμιά, ξέρετε ποια είναι? Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε ομίλους του Champions League και δεν θα μπορούν να δουν το ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα ή φιλαθλή του. Καλό, ε. Σκέφτεσαι να γίνει κανένα τέτοιο? Δηλαδή να γίνει καμιά κλήρωση σε ομίλους με την Μπαρτσελόνα που είναι ματσάρα, ας πούμε, και λες πω, πρέπει να το δω με το Μέση μέσα και να μην μπορεί να μπει ο κόσμος λόγω κορονοϊού. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη καντεμιά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν θα μείνει απέξω ο κόσμος σε τέτοια περίπτωση. Πώς αντί θα μπει μέσα? Ποιος κορονοϊός τώρα, σιγά. Ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κούλη Αποστολίδη για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Καλά, επίσης. Ευχαριστούμε. Γεια.